Έχουμε κουραστεί, δεν μπορούμε πλέον να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι λειτουργούν αρνητικά και για μας την εστίαση και για τους εργαζόμενους τους δικούς μας. Θυμωμένοι και απογοητευμένοι, οι άνθρωποι της εστίασης στο Ρέθυμνο υποδέχονται τα νέα περιοριστικά μέτρα για την αναχέτηση της μετάλλαξης όμικρον, όποτε αυτά και ενισχύσουν. Οι ίδιοι μιλούν για ένα νέο χτύπημα μεσούσης της εορταστικής περίοδου που μόνο απώλειες θα επιφέρει στους ίδιους και τους εργαζόμενούς τους, με τους πολίτες απ' την άλλη να υπογραμμίζουν πως διασκέδαση με το ρολόι στο χέρι δεν πάνε μαζί. Άλλο ένα χτύπημα στην πλάτη της εστίασης. Όπως βλέπετε, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ άσχημα. Η εστίαση θα πληρώσει για άλλη μια φορά την ύφη. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να διαχωριστεί. Άλλο είναι η εστίαση και άλλο είναι η διασκέδαση. Η εστίαση, όπως ξέρετε και όπως βλέπετε παντού, τηρεί και τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα. Δεν δικαιολογείται άλλο ένα χτύπημα. Ρεβεγιώνε στο σπίτι. Αλλιώς, άμα μπορεί κάποιος μέχρι τις 12 έξω ή με μάσκα ή με το ρολόι στο χέρι, όπως μπορεί ο καθένας μας. Και μπορεί η εστίαση να κινήθηκε με περιορισμένες απώλειες τα Χριστούγεννα. Για την πρωτοχρονιά όμως οι κρατήσεις στο Ρέθυμνο έχουν μπει για τα καλά στην κατάψυξη. Δεν έχουμε υποδεχτεί ακόμα κρατήσεις. Διότι και ο κόσμος είναι παγωμένος. Και ο κόσμος δεν ξέρει τι θα κάνει. Δηλαδή, κάντε το δικό σας. Θα πηγαίνατε σε ένα μαγαζί το οποίο θα έκλεινε 11 ή 12 η ώρα, χωρίς να έχει έστω μία ελαφρά υπόκρουση μουσικής? Τα μέτρα επηρεάζουν και στην εστίαση και τους αυτούς που θέλουν να πάνε να φάνε και φυσικά αυτούς που έχουν τα μαγαζιά. Ενδεικτικά, από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα, η πτώση του τζίρου στα καταστήματα εστίασης του Ρεθύμνου ξεπερνά το 50%. Οι περισσότερες οικογένειες έχουν κόψει τις νυχτερινές εξόδους, κυρίως στην ταβέρνα, και αρκούνται μόνο στην έξοδο το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ σε πολλά επίσης καταστήματα μεσουρανεί το take away. Έχουμε μια τρομακτική πτώση τζίρου από τις αρχές του Νοεμβρίου που έχουν έρθει τα μέτρα. Και δυστυχώς, όπως βλέπετε, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ άσχημα και με τα καινούργια μέτρα δεν ξέρουμε κι εμείς πλέον τι θα κάνουμε και πώς θα περάσουμε αυτόν τον χειμώνα. Αρκετοί επίσης επαγγελματίες καλούν τους Έλληνες επιστήμονες να σταματήσουν να κουνούν το δάχτυλο στους πολίτες και να επιδοθούν στη φαρμακευτική έρευνα που θα θέσει στο περιθώριο την COVID-19, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο Ισραήλ. Ήδη έχουν ανακαλύψει τουλάχιστον 5 με 6 φάρμακα τα οποία αντιμετωπίζουν τον ιό. Εμείς εδώ, από πλευράς έρευνας, τι κάνουμε κύριοι γιατροί? Ένα στρογγυλό μηδενικό κουλουράκι Θεσσαλονίκης με σισάμι. Δεν κάνουμε τίποτα, παρά μόνο κουνάμε το δάχτυλο στην κοινωνία.